Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, πράγματι μετά από 8 χρόνια μνημονιακού χειμώνα, αυτό το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που συζητούμε, κατά την γνώμη μας, σηματοδοτεί την έναρξη της επιστροφής στην κανονικότητα, σκιαγραφώντας την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και την επανένταξη της χώρας στο σύνηθες διεθνές πλαίσιο και νομίζω εξού και ο εθνικιστικός πυρετός της Νέας Δημοκρατίας, επειδή βρίσκεται σε πλήρες στρατηγικό αδιέξοδο. Ο προϋπολογισμός αυτός σηματοδοτεί την απομάκρυνση από τις πολιτικές της σκληρής λιτότητας, δίνοντας βαθμιαία και με τρόπο κοινωνικά δίκαιο χώρο στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών, στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και βέβαια εμβληματικά στην περαιτέρω ανασυγκρότηση του κατεδαφισμένου κοινωνικού κράτους και του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Πιο ειδικά, η εκπαίδευση στη χώρα μας, στους μνημονιακούς χώρους, δέχτηκε πολύ σοβαρό πλήγμα, καθώς η μείωση των εισοδημάτων των πολιτών μέχρι 50% αλλά και των κρατικών δαπανών κατά 34% επέδρασε σε μια σειρά καταστάσεων που οδήγησαν σε παιδική φτώχεια, υλική αποστέρηση και συνακόλουθα επηρέασαν και τις επιδόσεις του μαθητικού πληθυσμού. Η διάθεση λιγότερων πόρων και η μείωση των δαπανών στα σχολεία συνέβαλε λοιπόν στην ένταση των ανισοτήτων. Παράλληλα, ελαττώθηκε η δυνατότητα να υπάρξουν νέες σχολικές μονάδες, να συντηρηθούν οι υπάρχουσες, οι μισθοί των εκπαιδευτικών μειώθηκαν και, το πιο σημαντικό, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών πάγωσαν για 10 χρόνια, ενώ παράλληλα περισσότεροι από 30.000 εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν. Από την επιθετική αυτή πολιτική δεν γλίτωσαν ούτε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα που υποχρηματοδοτήθηκαν και υπονομεύθηκαν έναντι ενός νεοφιλελεύθερου ιδεολογήματος περί ιδιωτικοποίησης, οδηγώντας κυρίως μετά την αποφύτησή τους χιλιάδες νέους σε φυγή στις χώρες του εξωτερικού, αφού δεν υπήρχαν θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους. Για την κυβέρνησή μας, η ουσιαστική στήριξη του κοινωνικού κράτους γενικά, αλλά και της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης ειδικά, αποτελεί προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν, από το 2015, που με την εντολή του ελληνικού λαού αναλάβαμε τη διοίκηση της χώρας, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιστροφή της κατάστασης, την κανονικοποίηση μιας σειράς χρόνιων στρεβλώσεων, τη σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, αλλά και την κατά το δυνατόν ανάπτυξή του, με γνώμονα πάντα την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στη γνώση και στη μόρφωση. Η συνεχής λοιπόν μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών που ξεκίνησε το 2011 σταμάτησε με τον προϋπολογισμό του 2016. Στη συνέχεια, στον επόμενο προϋπολογισμό του 2017, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν περίπου στο 2,85% επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, που βεβαίως απέχει του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι το 4,7% του ΑΕΠ, αλλά κυρίως ανατράπηκε η αρνητική πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου 14-18 της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία προέβλεπε για την τρέχουσα χρονιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόνο το 1,9% του ΑΕΠ για όλη την εκπαίδευση. Κάνοντας λοιπόν προτεραιότητά μας την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του αγαθού της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το 2018 είχαμε αύξηση κατά 3,6% και κατά το 2019 προβλέπεται ποσό σημαντικό 5,5 δις, εκ των οποίων τα 4,9 προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα 565 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή αύξηση και ενίσχυση κατά 4,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Και αυτή είναι και η απάντηση προς τον κύριο Παπαθεοδόρου και καταθέτω διάγραμμα το οποίο δείχνει ακριβώς αυτή τη μεταβολή των δαπανών στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, τα πανεπιστήμια ενισχύθηκαν με έκτακτες επιχορηγήσεις και τα ενιοποιούμενα και με επιπρόσθετες επιχορηγήσεις, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Υπήρου, το Ινεώνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Εξασφαλίστηκαν επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ για το ΙΝΕΔΙΒΙΝ για να καλυφθούν δαπάνες σύντησης και καθαριότητας και πολλαπλές άλλες ανάγκες που έχουν τα πανεπιστήμια, ενώ διπλασιάστηκε η δημόσια δαπάνη για την έρευνα και την καινοτομία με κέρια συνεισφορά πρόσθετων πόρων 240 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΛΙΔΕΚ για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της έρευνας στα ΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η στοχευμένη χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Και πιο ειδικά,
για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που ανήκει και στις αρμοδιότητες που αμανατέθηκαν. Πράγματι, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να φοιτούν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, βεβαίως αντιμετωπίζοντας μια σειρά από σοβαρά κοινωνικά στερεότυπα, ανισότητες και πραγματικές δυσκολίες, όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και σε όλες τις διαστάσεις της ζωής τους. Τι κάναμε για αυτούς? Ιδρύσαμε τα τελευταία 3 χρόνια 570 νέα τμήματα ένταξης, αγγίζοντας συνολικά τα 3.710. Το σύνολο των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σήμερα φοιτούν στα γενικά σχολεία είναι περίπου 95.000 και αυτό είναι μια διαρκής αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι καταφυγή, πέφτει η σχολική διαρροή και μάλιστα το ποσό που εμφανίζεται είναι στο 6% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός στόχος για το 2020 ήταν το 10%. Ένα μέρος αυτών των παιδιών, θα χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο, περίπου 11.000 μαθητές φοιτούν σε ειδικές μονάδες σχολικής αγωγής. Ιδρύσαμε και τέτοιες 36 μονάδες στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε σύλλογο 450 με πολλαπλά προβλήματα που βελτιώθηκαν για την ασφαλή μεταφορά τους, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολύ σημαντικό ποσοστό των σχολείων σε ένα 60-70% σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Για να αντιμετωπιστούν όμως αυτές οι ανάγκες, οι οποίες ήταν υποστελεχωμένες, διότι το μόνιμο προσωπικό ήταν μόνο 3.500 άτομα, αυξήσαμε πολύ σημαντικά το στελεχειακό δυναμικό τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ειδικό και βοηθητικό προσωπικό. Τη φετινή χρονιά οι προσλήψεις είναι σε αριθμό ρεκόρ, αγγίζουν τις 16.000 προσλήψεις, περίπου πάνω από το 50% και καταθέτω σχετικό πίνακα για να καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των ετοιμάτων που υπάρχουν για πολλούς τρόπους, την παράλληλη στήριξη, τους σχολικούς νοσηλευτές, το ειδικό προσωπικό και μάλιστα οι περισσότεροι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γεγονός που αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται από τον εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινωνία. Υπάρχει η εξαγγελία του Πρωθυπουργού και περιλαμβάνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών μέσα στο 2019 και αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση που θα προκύψει από τη δεδομένη για την κυβέρνησή μας επαναφορά του κανόνα 1:1, την οποία η ευαίσθητη εντός εισαγωγικών Νέα Δημοκρατία επιμένει να επανέλθει το 1:5. Έχουμε προχωρήσει και σε μια σειρά πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων βελτίωσης του ποιοτικού κομματιού της ειδικής εκπαίδευσης που δεν επαρκεί ο χρόνος για να την διαβάσω, ενώ προγραμματίζουμε και άλλου τύπου μεταρρυθμιστικά πράγματα πιο σημαντικά, όπως την πρώιμη παρέμβαση στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, αλλά και την διαμόρφωση νέων δομών μεταγυμνησιακής υποστήριξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, με την παροχή από το Υπουργείο μας εξειδικευμένου προσωπικού και προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Στην επαγγελματική εκπαίδευση, ένας κλάδος διαχρονικά απαξιωμένος, στον οποίο συνέβαλε κρίσιμα η κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων και η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών το καλοκαίρι του 2013, όταν στην ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρισκόταν ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, από το 2016 εφαρμόζεται το στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με καινούργια προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα η νέα αρχή στα ΕΠΑΛ με ενισχυτική διδασκαλία, με στελέχωση με ψυχολόγους, με υλοποίηση χρηματοδοτούμενων σχέδιων δράσης, οι διέξοδοι που δίνονται στα παιδιά που είναι απόφοιτοι του επαγγελματικού λυκείου, με βελτιωμένο ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με νεοειδριόμενα διετή τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ και με δυνατότητα συμμετοχής στο νέο θεσμό του προαιρετικού μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας, αποκτώντας επαγγελματικά δικαιώματα επί 5-5. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική, οι στοχευμένες παρεμβάσεις, η χρηματοδότηση από εθνικούς και άλλους πόρους, αυτός ο καινούριος στρατηγικός σχεδιασμός αποτυπώνεται για τον κλάδο αυτό στις θετικές εντυπώσεις της πλατιάς κοινωνικής πλειοψηφίας αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας που το έχει αγκαλιάσει και το στερίζει, αποτυπώνεται και στην αύξηση των ποσοστών του μαθητικού δυναμικού. Έχουμε αύξηση 6,5% στα ημερήσια ΕΠΑΛ και 13% στα εσπερινά ΕΠΑΛ και 33% στη μαθητεία για το τρέχον έτος. Αποτυπώνεται και στο διπλασιασμό του αριθμού
αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κινείται ανωδικά. Βεβαίως και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, όπως υπάρχουν και πολλαπλές δράσεις σε εξέλιξη για την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, τη συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού, αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού και άλλα. Το Υπουργείο μας έχει και την ευθύνη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Εκεί φέτος καταφέραμε να συμβάλλουμε στην έγκαιρη κάλυψη, θα χρειαστώ άλλο ένα λεπτό, των εκπαιδευτικών και διοικητικών κενών, κάνοντας άρση ορισμένων αντικινήτρων και καταφέροντας να στελεχώσουμε τις μονάδες αυτές περίπου στο 75%, ενώ υπήρξε θετική μεταβολή και στον προϋπολογισμό. Αυτό δείχνει την έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου στην εκπαίδευση των υλοπαίδων που βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε αποτελούν μέλη των κοινοτήτων των ομογενών, είτε για παιδιά νεομεταναστών που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό λόγω της σοβαρής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη χώρα μας. Καταλήγοντας, η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού απαιτεί την αποτύπωση αριθμών και ποσοτικών δεδομένων και προσπάθησα να δώσω κάποια από αυτά. Η αγωνία μας για την αναστροφή της μνημονιακής πραγματικότητας μας αναγκάζει συχνά να μιλάμε με νούμερα και δείκτες. Βασικό μας μέλημα είναι να σταθεροποιήσουμε το εκπαιδευτικό σύνολο στο σύνολό του, να το αποκαταστήσουμε και να αρχίσουμε πια να συζητούμε για τις ποιότητες της εκπαίδευσης, που μπορούν βεβαίως να ευδοκιμήσουν μόνο υπό το πρίσμα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλες και για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε σε διαρκή διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, με νομοθετικό έργο, με αύξηση των κονδυλίων και βεβαίως με συνέχιση των δράσεων και συνεργασία και προγραμματικό πλαίσιο και με όλα τα άλλα υπουργεία, αλλά πρωτίστως με την εκπαιδευτική κοινότητα, τις τοπικές αρχές και την ίδια την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Μια ανακοίνωση.